Για το ΚΚΕ, όχι μόνο τα μέτρα για την υγεία του λαού, αλλά και συνολικά τα κυβερνητικά μέτρα είναι εντελώς ανεπαρκή και μάλιστα πολλά είναι σε επικίνδυνη κατεύθυνση σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Έτσι, η κυβέρνηση συνεχίζει με fast-track διαδικασίες στο όνομα της έκτακτης ανάγκης να θεσπίζει αλλεπάλληλα αντεργατικά μέτρα. Και βέβαια, ο αντεργατικός κατάλογος συνεχίζεται και με την ΠΝΠ που συζητούμε σήμερα, δίνοντας νέα εργαλεία ευελιξίας στην εργοδοσία. Όπως πρώτον, η δυνατότητα χρησιμοποίησης του 50% του προσωπικού μιας επιχείρησης το λιγότερο για 2 εβδομάδες το μήνα, με μισές αποδοχές, ένα άθλιο αντεργατικό μέτρο που βαφτίζεται προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης. Δεύτερον, την ίδια ώρα όχι μόνο δεν απαγορεύει η κυβέρνηση όλες τις απολύσεις, αφού ξεκαθαρίζει ότι οι ρήτρες προστασίας των θέσεων εργασίας δεν αφορούν τους λεγόμενες οικειοθελείς αποχωρήσεις, όπως βαφτίζονται χιλιάδες αναγκαστικές παραιτήσεις ή λήξεις και η μη ανανεώση συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις προκειμένου να παρακάμψουν τη ρήτρα διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, αλλά προχωρούν σε μείωση της απασχόλησης, άρα και των μισθών των εργαζομένων, επιβάλλοντας μερική απασχόληση ή εκπεριτροπής εργασία και άλλα. Έτσι, τα κρούσματα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και οι καταγγελίες των εργαζομένων για ζητήματα εργασιακών σχέσεων, μισθών, μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, αδειών, έχουν χτυπήσει κόκκινο, ενώ οι επιθεωρήσεις εργασίας σε κάθε περιοχή είναι κυριολεκτικά απούσες. Τρίτον, δίνεται η δυνατότητα, το άρθρο 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, μεταφοράς εργαζομένων από επιχείρηση σε επιχείρηση, ενός ομίλου, μετατρέποντας τον εργαζόμενο σε μπαλάκι, χωρίς καμία διασφάλιση των δικαιωμάτων του, παρακάμπτοντας ακόμα και τις ενοχλητικές για την εργοδοσία αντιδράσεις των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα συνέβη και έγινε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των ΟΤΕΡ και στην Τράπεζα Πειραιώς. Τέταρτον, με το τυράκι του επιδόματος των 800 ευρώ για 1,5 μήνα, η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους. Έτσι, δίπλα στα όπλα της εργοδοσίας, διασυστημότητα, την εκπεριτροπή σε εργασία και άλλα, προστίθεται ακόμη ένα. Το να στέλνονται μαζικά εργαζόμενοι στο σπίτι με το άρθρο 11, να απαλλάσσονται οι εργοδότες από τη μισθοδοσία τους και όποτε θελήσουν να ξαναχρησιμοποιήσουν το εργατικό δυναμικό ή όχι ανάλογα με τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Πέμπτον, στο όνομα των έκτακτων αναγκών της περίοδου δίνεται τη δυνατότητα για το παραπέρα ξεχαρβάλωμα και χτύπημα όχι μόνο του ωραρίου εργασίας, αφού οι εργοδότες μπορούν να επιβάλλουν μονομερώς υπεροριακή απασχόληση ακόμα και όταν έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα προβλεπόμενα όρια υπεροριακής απασχόλησης. Ενώ σε μία σειρά κλάδους δίνεται το δικαίωμα απασχόλησης των εργαζομένων τις Κυριακές, τις αργίες, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για το χτύπημα της κυριακάτικης αργίας. Έκτον, και βέβαια, δεν θα μπορούσαν να λείψουν και τα κατασταλτικά μέτρα που πάντα συνοδεύουν τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα όλων των κυβερνήσεων με διάφορα προσχήματα. Έτσι, τώρα με πρόφαση την πανδημία, η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία με το άρθρο 12 της ΠΝΠ να νομοθετήσει το μέτρο της αναστολής της απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά διάρκεια απεργίας, όπως και την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων άνω των 10 ατόμων, παρουσιάζοντάς τα ως αναγκαία για τη μη διασπορά του κοροναϊού, που έχουν όμως άμεσα σχέση με το νομοθέτημα που ήδη είχε στα σκαριά πριν την πανδημία. Στόχος: η παρεμπόδιση, καταστολή των διεκδικήσεων, των διαμαρτυριών, των απεργιών, των αγώνων των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεφαλαίου. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τον καθημερινό συνωστισμό στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, στα νοσοκομεία που αποτελούν εστία εν δυνάμει εστίες διασποράς του ιού. Εμείς ζητούμε την απόσυρση, όπως ζητήσαμε και στην Επιτροπή, την απόσυρση του απαράδεκτου άρθρου 12 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Να λοιπόν γιατί τα λόγια συμπάθειας από την κυβέρνηση για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, όχι μόνο τους υγειονομικούς, αποτελούν σκέτη υποκρισία, αφενός όσο το κράτος δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων και αφετέρου όσο προσπαθεί να επιβάλλει σιγή ηχθείως για όσους διαμαρτύρονται και διεκδικούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα, για παράδειγμα του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως έγινε στον Ευαγγελισμό, αλλά και στη Θεσσαλία, στο Βόλο, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, με την επέμβαση της αστυνομίας.
Είτε λοιπόν σε όσους κινητοποιούνται επειδή χάνουν τη δουλειά τους ή υποχρεώνονται σε αρνητικές μεταβολές των εργασιακών τους σχέσεων. Και ακριβώς αυτή την κρίσιμη περίοδο που απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας συνολικά, όπως και μέτρα προστασίας της υγείας από τον επαγγελματικό κίνδυνο, έρχεται η κυβέρνηση με το άρθρο 13 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου να υλοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του ΣΕΒ και των ΕΞΥΠ, ακυρώνοντας πρακτικά την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας. Καταργεί προηγούμενους περιορισμούς και δίνει τη δυνατότητα άσκησης της ειδικότητας από γιατρούς που δεν έχουν ειδικευτεί σε αυτή. Πρόκειται ξεκάθαρα για αντιεπιστημονική και επικίνδυνη μεθόδευση και επίδυση στην ειδικότητα. Εμείς ζητούμε την απόσυρση του άρθρου 13. Θεωρούμε πως η ιατρική της εργασίας πρέπει να ασκείται από ειδικευμένους γιατρούς. Χρειάζεται αύξηση των θέσεων ειδικότητας, άμεσα να προκληθούν και να προσληφθούν γιατροί εργασίας, για παράδειγμα στα νοσοκομεία. Να δημιουργηθούν τμήματα εργασίας σε νοσοκομεία, σε βιομηχανικές περιοχές, να διαμορφωθεί κρατικό σύστημα, σώμα ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας, να καταργηθούν οι ιδιωτικές ΕΞΥΠ και οι γιατροί που ασκούσαν την ειδικότητα χωρίς να έχουν ειδικευτεί και δεν έχουν ενταχθεί στους σχετικούς καταλόγους, άμεσα να διευκολυνθούν προκειμένου να λάβουν την ειδικότητα ώστε να την ασκήσουν, όπως ισχύει εξάλλου και για κάθε άλλη ιατρική ειδικότητα. Τασόμαστε στο πλευρό των γιατρών, νοσηλευτών, όλων των εργαζόμενων και στις προσπάθειές τους να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όπως και στις διεκδικήσεις τους για να έχουν επαρκή και κατάλληλα όπλα στη μάχη που δίνουν. Γιατί η γνωστή σε όλους κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι αποτέλεσμα των πολιτικών διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που εμπορευματοποιούν την υγεία, το φάρμακο, θυσιάζοντας κοινωνικές ανάγκες για να στηριχτεί η καπιταλιστική κερδοφορία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν μπορεί και η σημερινή κυβέρνηση να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Όχι μόνο αυτήν την περίοδο που διανύουμε, της πανδημίας, αλλά και για τη λεγόμενη επόμενη μέρα. Γι' αυτό και τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Έτσι, απέναντι στην παντελή έλλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τη συνειδητή εγκατάλειψή της τόσα χρόνια, δημιουργείται, για παράδειγμα, δίκτυο νοσηλευτών, τα ΚΟΜΗ, άρθρο 44 της ΠΗΝΗΠΗ, για τη διενέργεια των τεστ για τον κορονοϊό κτλ. Με ημερομηνία λήξης όμως αυτών των εργαζομένων, τρίμηνο, τετράμηνο. Γιατί δεν τους προσλαμβάνετε, έστω και αυτούς, τους 500 νοσηλευτές. Σταγόνα στον ωκεανό βέβαια, αλλά γιατί δεν τους προσλαμβάνετε ως μόνιμου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να στελεχώσουν τα κέντρα υγείας, ώστε να επιτελέσουν και αυτά το ρόλο τους ως μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μέρος βεβαίως της οποίας είναι και οι κινητές μονάδες για την περίθαλψη, εξέταση κατοίκων του πληθυσμού. Εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για ρύθμιση που έχει αποσπασματικό και περιορισμένο χαρακτήρα. Επιπλέον, εφόσον ένα τέτοιο προσωπικό έχει τη δυνατότητα, όπως αναφέρεται σχετικά στο άρθρο, έχει τη δυνατότητα εκπαίδευση του προσωπικού, για παραδείγματος χάρη στη ΣΜΕΘ, σε συνθήκες που εξελίσσεται η πανδημία, γιατί να μην προσληφθεί ως μόνιμο προσωπικό και να στελεχώσει τη ΣΜΕΘ, και ταυτόχρονα λόγω των συνθήκων να επιταχθούν και οι ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν υποδομές, έμπειρο προσωπικό κτλ. Φυσικά και αυτά που προωθείτε δεν έχουν καμία σχέση με μια οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στελεχωμένη με μόνιμο προσωπικό, γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και άλλες αναγκαίες ειδικότητες. Τώρα, με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, θέλουμε να αναδείξουμε το σοβαρό ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας. Πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, οι οποίοι σήμερα είναι αποκλεισμένοι από τις αναγκαίες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες. Λόγω του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού, αναστάλθηκε η λειτουργία των εξωτερικών ιατρίων των νοσοκομείων. Οι οδηγίες είναι να μην πηγαίνει ο κόσμος στα νοσοκομεία χωρίς σοβαρό λόγο. Δηλαδή, έχετε δώσει οδηγίες για το τι δεν πρέπει να κάνουν οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχετε εξασφαλίσει πού και πώς θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα της υγείας τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται στη διαδικασία ελέγχου για την ύπαρξη ή όχι καρκίνου. Επίσης, άνθρωποι διαγνωσμένοι με καρκίνο που πρέπει να χειρουργηθούν ή να ξεκινήσουν ακτινοθεραπείες ή χημειοθεραπείες. Όπως καταλαβαίνετε, και όλοι καταλαβαίνουμε, σε τέτοιες ή αντίστοιχες άλλες περιπτώσεις, οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή επιπλοκή ή και σε πιθανή μη ελέγξιμη κατάσταση για την ίδια τη ζωή των ασθενών. Θεωρούμε πως άμεσα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να δώσετε λύση, να βγάλετε από την καραντίνα και τον ουσιαστικά παροπλισμό νοσοκομείων, κλινικών και εργαστηρίων
προκειμένου με όλα τα ενδεικνύωμενα μέτρα προστασίας να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι περιπτώσεις των ασθενών συνανθρώπων μας. Πρέπει άμεσα να ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλοι οι ασθενείς που δεν είναι απαραίτητο να απευθυνθούν στα νοσοκομεία. Και σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να ενταχθούν υποχρεωτικά και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι γιατροί, παίρνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες της επιδημίας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι απαράδεκτο από κάθε πλευρά, αντί το σύνολο των υγειονομικών να είναι με ευθύνη της κυβέρνησης σε πλήρη δραστηριότητα, με όλα τα μέτρα προστασίας, ένα σημαντικό τμήμα τους να υπολειτουργεί ή και να είναι ακόμα που είναι παροπλισμένο. Αντίστοιχα, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το τι μέτρα έχουν πάρθει, τι σχέδιο υπάρχει για την υγειονομική ιατρική κάλυψη των ιδρυμάτων που φιλοξενούν χρόνιους πάσχοντες, βαριά ανάπηρους, παιδιά ή για τους ξενώνες αναπήρων, ψυχικά ασθενών ή για τα οικοτροφία, τα γυροκομεία, τους οίκους ευγυρίας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, που και εκεί χρειάζονται μια σειρά παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά τη στελέχωσή τους, τα μέτρα, τα απαραίτητα υλικά προστασίας. Όπως επίσης δεν πρέπει να ληφθεί με έρευνα και για όσους είναι βαριά ανάπηροι, ηλικιωμένοι που είναι μόνοι τους στα σπίτια και αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή αδυνατούν να τους στηρίξουν οι οικογένειές τους. Όμως δείτε, μπροστά σε όλα αυτά και σε όλα αυτά τα ζητήματα που ανακύπτουν, που υπήρχαν και από πριν, αλλά αν θέλετε με την κατάσταση της πανδημίας που δημιουργήθηκε, οξύνονται περισσότερο και ενδεχομένως να οξυνθούν περισσότερο για το λαό μας, προκειμένου να ενισχύσετε με μερικά εκατομμυριάκια, 11 εκατομμύρια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομοθετείτε με fast track διαδικασίες αυτή το δωράκι των 11 εκατομμύριων, με τη δικαιολογία βέβαια της προβολής των μηνυμάτων για την πανδημία. Εμείς την καταγγέλουμε αυτή την ενέργεια. Αντί ανταυτού θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να προβάλλουν δωρεάν αυτά τα διαφημιστικά σποτ σε σχέση που αφορούν την πανδημία. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε πως οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα δικαιούνται να προστατευτούν από την πανδημία, όχι να συγγύσουν, αλλά να δυναμώσουν τη φωνή τους για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας, αλλά και των δικαιωμάτων τους. Γιατί αν κάτι επιβεβαιώνεται μετά έως τώρα μέτρα που νομοθετεί η κυβέρνηση στο όνομα της έκτακτης κατάστασης, είναι η πολύμορφη ενίσχυση της εργοδοσίας και της ασυδοσίας της. Ενώ τα μέτρα για τους εργαζόμενους είναι ανεπαρκή, παυσίπονα για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που μένουν χωρίς εισόδημα και ψίχουλα κοροϊδίας για τους απολυμένους, που έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση ή για όσους εργάζονται πλέον με κάθε είδος ελαστικές σχέσεις εργασίας. Γιατί μπορεί ο κορονοϊός να μην ξεχωρίζει ανθρώπους, ωστόσο οι επιπτώσεις έχουν ταξικό πρόσημο. Και το τι θα γίνει αύριο κρίνεται από σήμερα για το λαό. Για το αν δηλαδή θα παραμείνει σε καραντίνα ή θα ξεδιπλώσει την αντεπίθεσή του. Στο χέρι του είναι λοιπόν. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.